Λέγει ο γέροντας Παΐσιος. Ας παρακολουθήσει ο άνθρωπος τον εαυτό του σε συμπεράσματα που βγάζει την ημέρα, από κρίσεις που κάνει, γύρω από αυτά που βλέπει, να δει ότι όλα είναι στραβά αυτά που τα συμπεράσματα. Λέει ο γέροντας, είχα πάει Κυριακή στην εκκλησία και εκκλησιάστηκα. Στεκόμουν πίσω από το αναλόγιο και δίπλα μου ήρθε μια γυναίκα μαυροφόρα και κάθισε. Το έχετε διαβάσει? Λοιπόν, κάθισε μαυροφόρα γυναίκα, νέα. Λοιπόν, εγώ προσευχόμουν και αυτή συνεχώς με κοίταγε, με ξανακοίταγε, με ξανακοίταγε. Και εγώ λέω, μα και εδώ στην εκκλησία ήρθε να κοιτάζει, δεν με αφήνει να προσευχηθώ λιγάκι. Οι κρίσεις μου, το τονίζω και το πράγμα. Τελειώνει η εκκλησία και μου λέγει ή ο ιερέας ή ο επίτροπος, ένας από τους δύο, πηγαίνετε που σας θέλει σπίτι η κυρία αυτή που τον έβλεπε μέσα στην εκκλησία με τα μαύρα. Πήγα. Αφού λέει κάθισα, πάει δίπλα, ξεκαλεμάει μια φωτογραφία, μου λέει τι βλέπετε. Κοιτάζω, ήταν σαν και εμένα, λέει, ίδιος, ο γιος της σκοτωμένος στον πόλεμο. Και εγώ έβγαζα κριτική, αυτή παρηγοριότανε και εγώ έκανα κριτική. Γιατί με κοιτάζει τόσο άσχημα? Τέτοια, λέει, γεγονότα θα παρατηρήσετε πολλά στη ζωή σας. Θα δείτε, η λογική λέει α και όμως σημαίνει το β. Πας στον δρόμο, λέει ο Γιώργος Παΐσιος. Και περνάει δίπλα σου άλλος, πασίγνωστος και φίλος σου μπορεί να είναι, και λες, δεν μου μίλησε, γιατί δεν μου μίλησε. Και μετά λέει, μου είχε έρθει ένας και μου λέει, δεν μου μίλησε ο τάδε, λέει ο γέροντας στο βιβλίο μέσα, δεν μου μίλησε. Για ρώτησε τον, μήπως είχε κανέναν άρρωστο, μήπως είχε ένα γραμμάτιο και του είχε λήξει και έτρεχε ο άνθρωπος για να βρει λεπτά κλπ. Όντως, λέει, ήρθε και με βρήκε εκ των υστέρων και μου λέει ότι είχε άρρωστο σπίτι του και έτρεχε ο άνθρωπος. Να, τι και τις κρίσεις, η λογική μας λέει τέτοια μόνο συμπεράσματα βγάλει. Και γράφει ένα σημείο, είσαι στραβός και δεν θα δεις ποτέ. Γράφει ο ίδιος για τον εαυτό του, για τα συμπεράσματα που έβγαζε. Δεν είναι η λογική μας λογική, η μεταπτωτική λογική, δεν είναι ίσια λογική, είναι στραβή λογική. Μόνο κάτω από το θέλημά του είναι ίσια. Αυτό λέει ο πατήρ Παΐσιος. Άστε την κριτική αυτή, τη λογική κριτική που είναι στραβή, και πιάστε την άλλη λογική που φαίνεται στραβή στους άλλους. Μα που είναι ίσια όμως η λογική. Δυστυχώς εμείς αυτό κάνουμε και τα βλέπουμε όλα στραβά. Και δεν είναι στραβή, οι άλλοι μας είναι στραβή, εμείς δεν βλέπουμε. Έτσι είναι. Από τότε που διάβασα του Σέρβου Ιερομονάχου Θαδαίου το βιβλίο «Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή του ανθρώπου», άλλαξα τρόπο πλεύσεως σκέψεως και είπα, και του πατρός Παϊσιού βέβαια, ότι οι λογισμοί είναι πάντα στραβοί ή μεταπτωτικοί, είπα τέλος στην κρίση των άλλων. Μόνο η κρίση του κακού εαυτού μου είναι ωφέλιμη. Υπάρχει αυτός ο κανόνας του κακού, να ρυθμίζει την ποιότητα του αλουνού, το κακό, το δικό μου, την ποιότητα του αλουνού με βάση το δικό μου κακό, που είναι κακό αυτό το πράγμα.